αυτή η ορθόδοξη πίστη είναι αυτή που κράτησε την πατρίδα Ελλάδα όταν έπρεπε να πει όχι στους Ιταλούς για να μην πάνε και να κατακτήσουν άλλους λαούς. Αυτή η πίστη κράτησε το 30 και τα 40 τους Έλληνες και κρατά τους Έλληνες που πήγανε από εδώ το 30 και τα 40 και καρποφορούν σε μακρινές χώρες όπως Παναμά όπου είχαμε προέδρο Έλληνα, όπως στην Βενεζουέλα όπου δημιούργησαν, διότι είναι καρπόφοροι οι άνθρωποι. Η πίστη των Ελλήνων λοιπόν, αν μας βλέπετε, και το έλεγα και στην κυρία Μαρία, εμείς κοιτάμε προς την Ελλάδα. Δεν ξέρω όμως πως θα πού κοιτάνε οι Έλληνες. Και θέλω σήμερα να σας παρακαλέσω, εσείς που είστε τα παιδιά των Ελλήνων, που δεν κατεβάσανε ποτέ την σημαία, που δεν πρόσπαλαν ποτέ τον πολιτισμό τους, που δεν αρνήθηκαν την δική τους πατρίδα στην ώρα που τους κυνηγούσανε στην Εσμύρνη, στο Πόντου, στην πόλη, και φύγανε και ήρθαν εδώ και αρχίσανε από μηδέν καινούρια χωριά. Και τι έφερε αυτή η γιαγιά και αυτός ο παππούς? Μια εικόνα έφερε στα χέρια του. Πόσες εικόνες σωθήκαν. Παρακαλώ, μην προσβάλλετε τον ελληνισμό. Μην προσβάλλετε την Ελλάδα. Μην βάλετε, παρακαλώ, νερό στο κρασί. Εστόμεν καλός. Η Ελλάδα είναι το κέντρο της πίστης. Η Ιεροσόλυμα είναι Αγία Πόλη. Αλλά εμείς όταν θέλουμε να μάθουμε την χριστιανισμό, την ορθοδοξία και την πίστη στην Ελλάδα έρχομαι. Ερχόμαστε εδώ, αυτός ο Ινδιάνος με σκισμένα μάτια. Δεν πηγαίνω Ρουμανία, δεν πηγαίνω Ρωσία, έρχομαι εδώ. Αλλά και η Εκκλησία της Ελλάδος σέβεται τον κάθε άνθρωπο. Βλέπει την αξία του κάθε λαού. Έρχεται να μας πλουτίσει, όχι με να μας κατακτήσει. Γι' αυτό σας λέω, μας πλουτίσουν οι Έλληνες. Εκεί εκπληρώνεται αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μας, όταν ήρθαν οι Έλληνες. Ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Διότι αυτός ο ελληνισμός περιγράφει, ερμηνεύει και παραδίδει και δίνει σε όλο τον κόσμο την χριστιανοσύνη, την σοφία και την σωστή παρουσία του Χριστού και την αποκάλυψη του Χριστού που έρχεται και μας φωτίσει. Εμείς δεν προσπαθούμε όπως το κάνουν ορισμένοι στην Δύση να ανακαλύψουμε το Χριστό. Σε μας αποκαλύπτεται.